Βαρύς θα είναι ο χειμώνας για δισεκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη την Ιφίλιο που θα πληρώσουν ακριβά την ενεργειακή κρίση. Καθηγητές και ερευνητές μίλησαν στο Γιώργο Σαχίνη και την εκπομπή Αντιθέσεις για τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή μας η ενεργειακή φτώχεια. Και όλο αυτό η λογική του χρηματιστηρίου ρήπων έχει δημιουργήσει μια περαιτέρω αύξηση της τιμής της ενέργειας, οι οποίες όπως είναι φυσικό περνάνε σε μια σειρά προϊόντα. Δεν προβλέπει κανείς ότι στο ορατό μέλλον, δηλαδή τα επόμενα 2-3 χρόνια, κατά τη γνώμη ούτε σε αυτά, θα φτάσουμε σε τιμές του προ-COVID. Δηλαδή. Υπήρχαν προϊούσες καταστάσεις οι οποίες καταδείκνυαν από πριν ότι θα έρθει ακρίβεια, θα ζήσουμε ενεργειακή φτώχεια. Και αυτά είχαν υποθεί από πιο πριν, αλλά δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παρούσα ελληνική κυβέρνηση δυστυχώς τα αγνοεί. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα μέχρι στιγμής γυρίζει την πλάτη σε πλούσια κοιτάσματα υδρογων ανθράκων, ενώ το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με το λιγνίτι. Πρέπει με εγκληματικό τρόπο να σταματήσουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτι, ταυτόχρονα όμως εισάγουμε από παντού φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας και μέσω Ρωσίας, ενώ έχουμε τοπικές δυνατότητες. Η απόφαση να αντικατασταθούν οι λιγνητικές μονάδες με μονάδες αερίου πάρθηκε το 2010 και ήταν συνέπεια των μνημονίων, της ένταξης της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχει ένα νούμερο τρομακτικό, όταν το είχα πει πρώτη φορά πέρυσι, πέσα να με φάνε. 117 τρισεκατομμύρια δολάρια, θα κοστίσει η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και η απολιγνητοποίηση γενικώς έως το 2050. Δεν κοιτάξαμε να βρούμε καινούργια κοιτάσματα, δεν κοιτάξαμε να τα αξιοποιήσουμε και τελικά όλη η Ευρώπη βρέθηκε αυτή τη στιγμή να σέρνεται πίσω από τη Ρωσία. Το ερώτημα που τέθηκε είναι αν τελικά η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί πρόκληση για την ενεργειακή κρίση ή παγίδα. Αυτό που λέγεται πράσινη ανάπτυξη είναι στην πραγματικότητα η συνέχιση του business as usual. Είναι μια κοροϊδία. Έχουν δίκιο αυτοί που την επικρίνουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Μπορούμε να απολαύσουμε τη δικιά μας παραγωγή φυσικού αερίου. Θα είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με αυτή που εισάγουμε, την πανάκριβη τιμή που ξέρουμε όλοι, που εισάγουμε αυτή τη στιγμή από το εξωτερικό.